Ήσουν αδερφός μου. Ήσουν αδερφός μου! Τον τελευταίο καιρό υπάρχει κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Τα πράγματα αρχίζουν να ξεφεύγουν και αρχίζουν να γίνονται άκρως επικίνδυνα. Με πονάει που το λέω, διότι κατέχω μεγάλο αξίωμα ανάμεσά τους, αλλά ανάθεμα κάποιος πρέπει να τα πει. Και μιλάω για τους Dank Memers. Υπάρχει μια αλήθεια προκατάληψη που λέει πως όσο πιο κακό είναι ένα meme, τόσο πιο true και αυθεντικό θα εκλαμβάνεται. Τι λέτε να σταματήσουμε? Η πηγή του προβλήματος είναι τα edgy teens. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια πιτσιρίκια που δικτατορίζουν την κουλτούρα ολόκληρου του ίντερνετ. Δικτατορίζετε! Χίτλερ, σαπούλια! Shut the fuck up! Αρκετά! Αρκετά! Ο Simple Memer είναι το πρώτο στάδιο του αυτισμού. Είναι ο τύπος Memer που σέβομαι περισσότερο και πιστεύω πως και εγώ ο ίδιος ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Απλοί άνθρωποι που γουστάρουν και ασχολούνται με την κουλτούρα των memes χωρίς στερεότυπα και φανατισμού στο κεφάλι τους. Ποστάρουν τα memes τους, γελάνε και τέλος. Τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν όταν φτάσει κάποιος σε αυτό το στάδιο. Εδώ ο Memer είναι πλέον δηλωμένος, πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει να ψάχνει τα πιο quality shit. Θέλει το meme του να είναι αυθεντικό και ψαχμένο και δηλώνει μια μεγάλη αντιπάθεια για αυτούς τους γαμημένους νόρμις. Συχνά παρατηρούνται διάφορες παρενέργειες σε αυτό το στάδιο, όπως για παράδειγμα snob συμπεριφορές αναλόγως στην πηγή ενός meme, έως και στοιχεία εγωκεντρισμού. Εντάξει, κοίτα, καλό το meme που μου έστειλες, αλλά ρε μαν, είναι από 9gag. Εγώ είμαι Dank Memer, αυτά είναι για τη μάζα. Είναι για τους νόρμις, okay. Boy oh boy, here we go. Ξεχωριστοί, διαφορετικοί, ακραίοι και φιέστατοι. Το μότο τους: θέλω να πεθάνω. Όλοι τους, μα όλοι τους όμως, πάσχουν από κατάθλιψη και έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Χλωρίνη ρε, θα πιω χλωρίνη. Τα Dank Memes είναι ο μόνος λόγος που δεν έχω τραβήξει ακόμα τη σκανδάλη. Αν και θέλω να πεθάνω, μην νομίζετε. Jesus fucking Christ, όλοι τους ακούγονται το ίδιο και κανένας τους δεν έχει καταλάβει ότι η διαφορετικότητά τους έχει γίνει μια προβλέψιμη συμπεριφορά. Φέρτε μου χαρτί από γιατρό και μετά πείτε μου ότι πάσχετε όλοι από κατάθλιψη. Είναι οι τύποι που ποστάρουν ανά 10 δευτερόλεπτα τα πιο σάπια memes και γεμίζουν τις ομάδες του Facebook με καρκίνο. Οι ίδιοι τύποι που κηρύττουν ένα meme νεκρό μετά από 2 ώρες ύπαρξης. Διότι πλέον είναι too fucking mainstream, bro. Τα memes τους όμως είναι το αποκορύφωμα. Ανίατες ασθένειες, Χίτλερ και σαπούνια, μαύρα νεκρά μωρά, αποκεφαλισμούς από γαμημένη τρομοκρατική οργάνωση. Wow! Είναι τόσο edgy και έξυπνα που δεν μπορεί να τα αντιληφθεί ο νόρμη εγκέφαλός μου. Memes εντός εισαγωγικών χωρίς καν μια χιουμοριστική δομή, χωρίς καν μια βάση λογικής. Το να σου φαίνεται λοιπόν αστείο μια σκέτη σβάστηκα, ένα σκοτωμένο σκυλάκι ή ένα μωρό κρεμασμένο στο ταβάνι, δεν σε κάνει edgy. Αλλά σε βάζει αυτομάτως στο χώρο με τους ψυχανόμαλους που δεν θέλω να έχω καμία απολύτως σχέση. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο. Δεν ήθελα να φτάσω σε εδώ, αλλά νομίζω πως είναι απαραίτητο. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει πλέον γυρισμός. Ο Weird Whisper. Προσεκτικά. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει γνώση λογικής και χιούμορ πάνω σε αυτά που λες. Αλλά σαπούν και εβραίοι φάση. Τι? Όχι, δεν με σκέφτω σαν είναι εβραίο. Είμαι σαπούνι. Δεν είναι καν αστείο. Μπορείς να διανοηθείς λίγο αυτό που σου λέω. Πού είναι το αστείο? Μαλακά, είσαι νόρμη. Μαλακά, δεν ξέρεις τίποτα, μαλακά. Ο σέρβος είναι νεκρός στο Discord. Δεν σκέφτω φορτσά. Δεν καταλαβαίνεις, μαλακά. Καθυστερημένος εσύ, τι, έχεις κατάθλιψη, χρόνια κατάθλιψη, θες να κρεμαστείς, τι. Ορκίζομαι, θα σε σκοτώσω, το ορκίζομαι. Μα και τόσο έτσι, γάμισε τα, please, σκότωσέ με, χρόνια κατάθλιψη και θέλω να πεθάνω τώρα, ξέρω εγώ, your mom gay. Οπα, σκότωσέ με, μαλάκα. It's time to stop. Push. Yeah. Are you fucking gay? Μαλακά! Μαλακά! Έρχεται!
Ήσουν αδερφός μου. Τα κατέστρεψες όλα. Ήσουν αδερφός μου! Χαχαχα μαλάκα, τα μέμες με θάνατο είναι τόσο έτσι. You've got mail. Meme machine, I'm a motherfucking meme machine. Meme machine, meme machine. Without memes, I will die.